Το Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας επανέρχεται στο ζήτημα της οριακής λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος με επιστολή που έστειλε στον νέο διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δημήτρη Τσαλικάκη, στην οποία αναφέρει τα ακόλουθα. Κύριε Διοικητά, για την οριακή κατάσταση λειτουργίας στην οποία περιήλθε το νοσοκομείο Καβάλας εξαιτίας των πράξεων, των εσκεμμένων παραλήψεων, της μυσαλλοδοξίας και του ρεβανστινισμού που αποτελούν ημερήσια διάταξη, έχετε ήδη ενημερωθεί. Δυστυχώς η κατάσταση αυτή τίνει όχι μόνο να παγιωθεί, αλλά καθημερινά δυσχεραίνει σε βάρος της παροχής υπηρεσιών, της υγείας και της επαγγελματικής υπόστασης των εργαζομένων, δίχως έως σήμερα τουλάχιστον να υπάρχει έστω και απόπειρα να αναχαιτιστεί η ανεξέλεγκτη δράση αυτών που έχουν αναγάγει σε αυτό σκοπό την ολοκληρωτική κατάρρευση του νοσοκομείου και την εξόντωση των εργαζομένων πριν αναλάβει καθήκοντα η επόμενη διοίκηση. Το θέμα είναι όμως ότι πλησιάζουν οι μήνες, έτσι φτάνει ο Δεκέμβριος, όπου μέσα Δεκέμβριο θα αποχωρήσουν άλλοι δύο χειριστές του ακτινολογικού, που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να υποστηριχθεί ούτε η εφημέρευση, όχι πρόσθετες και υποστηρικτικές λειτουργίες του εργαστηρίου, ούτε η εφημέρευση 24ωρη. Ότι οι εργαζόμενοι στην νοσηλευτική υπηρεσία, οι νοσηλευτές, βρίσκονται πλέον κάτω από τα όρια ασφαλείας. Πριν από λίγες μέρες μετακινήθηκε, 11 του μηνός μετακινήθηκε νοσηλεύτρια από μία κλινική σε άλλη και πλέον η ουρολογική κλινική λειτουργεί κάτω από τα όρια ασφαλείας. Έχει καταθέσει και έγγραφο η προσταμένη κλινική. Και ότι οι τραυματιοφορείς, τίποτα δεν έπραξε ο διοικητής όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέτρεψε τους πρώην σχολικούς φύλακες να επιστρέψουν στους δήμους. Στο Δήμο Καβάλας, τουλάχιστον στην περίπτωσή μας, προσέλαβε μέσω ΚΙΣΠΕ 3 τραυματιοφορείς, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν το Δεκέμβρη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μέσα στο Δεκέμβρη, και αν δεν γίνει τίποτε, θα υπάρχει η ολοκληρωτική λειτουργική κατάρρευση του νοσοκομείου. Άρα έπρεπε να έχει να ενημερωθεί και να παρέμβει ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ναι. Εξήρχε και η αποστολή και το εγγράφωση αυτών. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι από την στιγμή που το στείλαμε, αντέδρασε ο διοικητής, ο κ. Τσαλικάκης, μου τηλεφώνησε και ήδη έχουμε προγραμματίσει συνάντηση. Αντέδρασε, δηλαδή πήρε τηλέφωνο πίσω, η δράση έφερε αντίδραση. Βεβαίως. Μάλιστα. Πήρε τηλέφωνο και προγραμματίσαμε και μία συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, όπου ελπίζω τουλάχιστον με την παρέμβασή του να λυθούν. Με τη σειρά του, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας Στάσος Καρασαβόγλου ξεκαθαρίζει την κατάσταση. Έχοντας στα χέρια του τα πεπραγμένα και τον απολογισμό, απαντά στην επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκπομπής On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό και τον Νίκο Ταραμπατζή. Ότι κανένα νοσοκομείο της Ελλάδας, στον πόη του νοσοκομείου Καβάλας, δεν έχει τόσους επικουρικούς γιατρούς όσο το δικό μας. Κανένα. Ας βγει ένας και να διαψεύσει αυτό που λέω. Είναι σημαντικό, θέλω να πω, να μιλάμε με στοιχεία και να μιλάμε με βάση την πραγματικότητα. Τώρα, για το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο, θέλω να σας πω ότι αντιπαρέρχομαι εντελώς, παραβλέπω εντελώς αυτά που αναφέρει στην αρχή, ότι εμείς λειτουργήσαμε με εσκεμμένες παραλήψεις, με μυσαλλοδοξία και με ρεβανσισμό. Άκουσον. Εμείς λειτουργήσαμε με ρεβανσισμό. Εγώ, ο διοικητής, που όταν ήρθα και ανέλαβα την διοίκηση του νοσοκομείου, κράτησα όλο τον κόσμο στις θέσεις που ήτανε. Και δεν άλλαξα κανέναν. Και θα μας πούνε εμάς ότι λειτουργούμε με ρεβανσισμό. Δεν τρέπονται λίγο. Τις γραμματείς μου, τις δύο που έχω, είναι αυτές οι οποίες ήταν με την προηγούμενη διοίκηση και ούτε αυτές άλλαξα. Δεν με ενδιαφέρει τι πολιτικά είναι και τι σκέφτονται και τι κάνουν. Αυτές κράτησα, με αυτές συνεργάζομαι και συνεργάζομαι, σας πληροφορώ άριστα. Μάλιστα. Είναι σημαντικό και αυτό. Συνεχίζω. Ναι. Μυσαλλοδοξία. Ποια μυσαλλοδοξία? Πού την είδαν αυτοί? Για να ρωτήσουν τον κόσμο εδώ πέρα. Έχουν μάθει να πιπηλούν τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Εμείς ότι λειτουργούμε με ρεβασισμό και μυσαλλοδοξία. Ας ρωτήσουν τον κόσμο εδώ μέσα στο νοσοκομείο. Λειτουργήσε ποτέ ο διοικητής του νοσοκομείου με ρεβασισμό και με μυσαλλοδοξία? Τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή? Πότε επιτέλους θα συζητήσουμε στη βάση μιας πραγματικής κατάστασης για να δούμε εκεί τι μπορούμε να βελτιώσουμε? Δεν έχω κανένα ενδιασμό να σας πω ότι υπάρχουν ζητήματα με τους τραυματιοφορείς που αναδεικνύει, ας πούμε, το Σωματείο Εργαζομένων. Και είχα επίσης την ευκαιρία παλαιότερα να πω ότι ήταν μέγα λάθος της προηγούμενης κυβέρνησης, μέγα λάθος που αποφάσισε τους σχολικούς φύλακες που ήταν σε εμάς εδώ ως τραυματιοφορείς
να τους στείλει πίσω στα σχολεία. Μέγα λάθος, το πληρώνουμε.